Εσείς τι πάθατε? Ο μικρός έσπασε το αριστερό του χέρι. Α, μικρός είναι, θα μάθει. Ο μικρός Αλέξης σε νέες περιπέτειες. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος στο νέο προεκλογικό σποτ των Ανεξάρτητων Ελλήνων, όπου και αυτή τη φορά πρωταγωνιστεί ο Πάνος Καμένος, ξεδιπλώνοντας το ταλέντο του στην υποκριτική. Τελικά, δίκιο είχες. Είδες που τα καταφέραμε. Ναι. Το κολλήσαμε. Ερώτηση. Παρακαλώ. Και τώρα πώς τα γράφω? Θα σου δείξω πώς θα γράφεις το ίδιο καλά και με το δεξί. Στέλεχη του ΣΥΡΙΖΑ, και μέχρι χθες οι μπορευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων σήκωσαν το γάντι και απάντησαν στο υπονοούμενο. Τον έχουμε μάθει τόσο καιρό να γράφει με κλειστά τα τυφλό σύστημα με το αριστερό. Μπορεί από το στρατόπεδο του Αλέξη Τσίπρα να παραδέχτηκαν ότι το σποτ είναι ευρηματικό, τόνισαν όμως ότι θα συνεχίσουν αριστερή πορεία. Ήταν και ωραίο σποτάκι μάλιστα. Α, σας άρεσε? Αισθητικά μου άρεσε. Okay. Και εμένα μου άρεσε πολύ. Αλλά το μήνυμα δεν είναι λίγο. Αλλά δεν σπάσαμε κανένα χέρι αριστερό. Και τα δύο μας χέρια είναι αριστερά. Όχι μόνο αυτό, πρέπει να σας μάθει να γράφετε στο δεξί του. Οι παλιοί συντροφοί όμως βρήκαν την ευκαιρία να πετάξουν τη σπόντα τους. Όταν επιχειρήσεις κάποιον ο οποίος είναι αριστερόχειρας να γράφει με το δεξί, πολλοί από αυτούς παθαίνουν διαταραχές στην εκφορά του λόγου. Έτσι λέει η ιατρική. Πάντως τόσο η διαφήμιση όσο και η δήλωση της κυρίας Χρυσοβελόνη στην εκπομπή Κοινωνία Ωρα Μέγκα καθιστούν σαφές ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες καλούν το ΣΥΡΙΖΑ να μετακινηθεί πολιτικά. Δεν είμαστε αριστεροφοβικοί. Επομένως, και αυτοί οι οποίοι ανήκουν στο χώρο της αριστεράς, σήμερα που η πατρίδα μας αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά θέματα και πρέπει να ενωθούμε για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε, κατά τον ίδιο λοιπόν τρόπο μπορούν και οι ανήκοντες στον χώρο της αριστεράς να συνεργαστούν και να στηριχθούν προς αυτούς που ανήκουν στον χώρο της δεξιάς. Το νέο σποτ με το μικρό άτακτο Αλέξη και τον στοργικό Πάνο βάζει τους ανεξάρτητους Έλληνες στο επίκεντρο των συζητήσεων με ένα πιο σαφές πολιτικό μήνυμα προς τους πρώην κυβερνητικούς εταίρους που μπορεί από κάποιους να χαρακτηριστεί ακόμη και άκομψο. Ο αρχηγός επομίζεται κανονικά τα χρέη ηθοποιού. Αναλαμβάνει να παίξει ένα ρόλο. Ένα ρόλο κάτι μεταξύ, που είναι κάτι μεταξύ πατέρα και κηδεμόνα. Βέβαια, πλέον το σενάριο είναι αρκετά πιο αιχμηρό. Το παιχνίδι με το τρενάκι γίνεται ατύχημα στο αριστερό χέρι. Και βέβαια, το πολιτικό μήνυμα είναι αρκετά πιο εντός αγωγών προβοκατόρικο και θα έλεγα και χειριστικό. Φυσικά, όπως ήταν αναμενόμενο, το προεκλογικό σποτ έβαλε φωτιά στο διαδίκτυο. Εκεί που νομίζαμε πως τα είδαμε όλα, ήρθε Καμένος και Ανέλ να μας διαψεύσουν. Ο Καμένος τρολάρει τον Τσίπρα και δεσμεύεται να τον μάθει να είναι κανονικός δεξιός. Πολύ ωραίο το σπο του Καμένου. Σου λέει μαζί κερδίσαμε το Γενάρη, κρίμα να καταστραφώ μόνος μου το Σεπτέμβρη. Δεν φάνηκε όμως οι χρήστες του διαδικτύου να εκτίμησαν το ταλέντο του Πάνου Καμένου στην υποκριτική. Ως ηθοποιός ο Καμένος θα πάρει σίγουρα το χρυσό βατόμουρο. Αν είχε έστω λίγο χιούμορο Καμένος θα άλλαζε το μικρό του όνομα σε Εντελώς. Και επειδή η φαντασία σας είναι αστήρευτη, ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων βρέθηκε να απαντά στην συμπαθητική κυρία σε άλλες ερωτήσεις, σε λίγο πιο προσωπικές. Ενώ ίσως ο Αλέξης να μην χρειαστεί πολλά μαθήματα.